Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό που περισσότερο σας απασχολεί εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτό το ερώτημα. Ο 15ος κανόνας είναι υποχρεωτικός ή δυνητικός? Δυνητικός σημαίνει αν θέλω το κάνω, αν θέλω δεν τον κάνω, δεν τον τηρώ τον κανόνα. Λοιπόν, σε αυτό απαντάνε οι ίδιοι Αγιορείτες Πατέρες από το 1275 σε επιστολή που κάνανε στον ίδιο τον βασιλιά του Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Λοιπόν, η ψυχή όλο του αγώνα, όπως καταλαβαίνουμε, κατά τις πανερέσεις και κάθε αιρέσεις, όπως είναι ο οικουμενισμός, είναι η διακοπή των μνημοσύνων. Τότε αρχίζει η θεραπεία της ασθένειας, διότι οι Άγιοι Πατέρες μιλούν με εικόνες και σύμβολο. Η αίρεση είναι μια ασθένεια, ένα καρκίνο στο σώμα της Εκκλησίας και πρέπει να το αποβάλουμε. Λοιπόν, το κλειδί ερμηνείας περί διακοπής του μνημοσύνου είναι ότι με τη μνημόνευση του ονόματος του αρχιερέως, όταν ο αρχιερέας είναι αιρετικός, διδάσκει αιρετικά διδάγματα, είναι ότι δια της μνημονεύσεως του ονόματος γινόμαστε συγκοινωνεί στην πίστη του. Δηλαδή, όσο εμείς και να λέμε δεν συμφωνούμε με τον αρχιερέα, είναι οικουμενιστής, είναι αιρετικός, όταν εμείς το μνημονεύουμε, είτε ως ιερείς, είτε ως χριστιανοί, διότι διακοπή μνημόσυνο δεν κάνουν μόνο οι ιερείς, όπως λένε οι οικουμενιστές, κάνει όλο το σώμα της Εκκλησίας διακοπή μνημοσύνου. Διότι όπως ο ιερέας δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει έστω και ένας λαϊκός να πει το Κύριε ελέησον, έτσι και η διακοπή του μνημοσύνου γίνεται από όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άρα και μας αφορά όλους η διακοπή του μνημοσύνου. Οπότε κάνουμε διακοπή μνημοσύνου διότι δεν θέλουμε να είμαστε συγκοινωνεί στην πίστη του αρχιερέως. Και λένε οι Αγιορείτες Πατέρες, πώς θα πει ένας ιερέας τον ορθοδομούνταν το λόγο της εις αληθείας, όταν ξέρει ότι ο επίσκοπος είναι αιρετικός? Λέει θέατρο θα παίξουμε, εν σκηνής παίξουμε. Λένε οι Αγιορείτες όταν είναι αυτό, προς τον Αυτοκράτορα. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε όταν λειτουργούμε, συλλειτουργούν μαζί μας άγγελοι. Αλλά επειδή είμαστε πνευματικά τυφλοί, δεν τους βλέπουμε. Αν όμως ανοίξουν τα μάτια μας, ας υποθέσουν τα πνευματικά, και μας ρωτήσει ο άγγελος που είναι δίπλα στην Αγία Τράπεζα, Πάτερ, αυτό που μνημόνευσες τώρα ορθοδομεί το λόγο της αληθείας? Τι θα το απαντήσουμε? Αφού ξέρουμε ότι δεν ορθοδομεί. Άραγε λέμε ψέματα. Παίζουμε ένα θέατρο δηλαδή. Οπότε δηλαδή αυτό είναι ένα κλειδί που μας ξεκλειδώνει γιατί πρέπει να γίνει η διακοπή του μνημοσύνου. Επίσης, η διακοπή του μνημοσύνου σημαίνει και ταυτίζεται με την εκκλησιαστική κοινωνία. Δηλαδή, όταν κάνουμε διακοπή μνημοσύνου, το αρχιερέως, σημαίνει κάνουμε και διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας. Με όσους μνημονεύουν τον αρχιερέα, τον αιρετικό, και όμως και με όσους ακολουθούν τους ιερείς που μνημονεύουν τους οικουμενιστές επισκόπους. Αυτά είναι μια λογική συνεργασία. Δεν είναι κάτι υπάρξει. Διότι δια της αιρέσεως ο επίσκοπος απλά πάβει να είναι επίσκοπος. Όχι ότι χάνει την αρχιερωσύνη του. Είναι καθίσατε ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος. Τώρα, αυτό που πάλι μας απασχολεί πάρα πολλούς για τα μυστήρια. Εμείς δεν επεμβαίνουμε περί μυστηρίων, δεν ανοίγουμε θέμα περί μυστηρίων. Απλά, τα μυστήρια γίνονται χάρη του λαού και περί σωτηρίας του λαού του Θεού. Ένας ο οποίος δεν έχει καθαιρεθεί και ας είναι αιρετικός, έχει την αρχιερωσύνη του. Δεν είναι αυτός που τελεί τα μυστήρια ο αρχιερέας ή ο ιερέας. Είναι η αρχιερωσύνη, η ιεροσύνη της Εκκλησίας επιτελεί τα μυστήρια και καθαριάζει τα μυστήρια. Όχι ο αρχιερέας, ούτε ο ιερέας. Απλά είναι όργανα της χάριτος. Άρα ή και αιρετικός να είναι ο αρχιερέας ή ο ιερέας, εφόσον ακόμα δεν έχει καθαιρεθεί νομίμως, μπορεί να λειτουργεί. Τα μυστήρια δεν μολύνονται από τη δική του την αίρεση, επιτελούνται. Αλλά εμείς όμως δεν έχουμε κοινωνία με τον ιερέα ή τον αρχιερέα που έχει αιρετικά χρόνια, να μην μολυθούμε ως προς την πίστη του. Γι' αυτό δεν συμμετέχουμε στους ναούς που μνημορεύονται οι οικουμενιστές ή οι επίσκοποι. Όχι ως προς τα μυστήρια. Τα μυστήρια είναι έγκαιρα και κοινωνούμε σώμα και με Χριστό. Και μπορούμε να πηγαίνουμε, αλλά δεν μας σώζει όμως το μυστήριο, μας σώζει πρώτα η πίστη, η ορθόδοξος πίστης. Ένα παράδειγμα, ο Ιούδας δεν κοινώνησε δια μυστήρια πριν την προδοσία. Πριν την προδοσία κοινώνησε. Και του λέει, ο έχεις ποιήσον τάχιον. Τι τον ωφέλησε η κοινωνία τον Ιούδα που πήγε μετά και πρόδωσε τον Χριστό? Δηλαδή το άπαν δεν είναι να κοινωνήσουμε. Πώς κοινωνούμε, αναξίως ή αξίως? Διότι η Θεία Κοινωνία, όταν κοινωνούμε αναξίως, είναι φωτιά που μας καίει και μας κολλάζει. Όταν κοινωνούμε αξίως, είναι φως που μας φωτίζει. Έτσι είναι και με την αίρεση. Όταν εγώ κοινωνώ με την αίρεση και το μόνο με ενδιαφέρει να πάω να κοινωνήσω για τη συνείδηση ότι έκανα Πάσχα Χριστούγεννα μόνο, δεν είναι αυτή η λύση, ούτε η θεραπεία της αιρέσεως.
Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο δεν θεραπεύεται η αίρεση, διαιωνίζεται και πάντα θα υπάρχει. Εάν εμείς αδειάσουμε τους ναούς, αυτή είναι η θεραπεία. Να αδειάσουμε τους ναούς, διότι δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνία που δεν αρέσει. Αυτός είναι ο αγώνας μας, τι κάνουμε. Και συναστηρίζουμε επίσης, ρωτάτε πού θα πηγαίνουμε να εκκλησιαστούμε, να γαπτιζόμαστε, να κάνουμε γάμο. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Δεν θα σας πούμε πού θα πάτε. Να αγωνιστείτε, να κερδίσετε τους ιερείς, να κόψουν το μνημόσυνο. Καταρχήν με τους συνταξιούχους ιερείς, οι οποίοι δεν εξαρτούνται οικονομικά. Να τους ενισχύσετε να κάνουν διακοπή μνημοσύνου. Αλλά όσοι κάνουν διακοπή μνημοσύνου, να μην κάνουν διακοπή λειτουργίας. Έτσι. Να συνεχίσουν να λειτουργούν, διότι η διακοπή του μνημοσύνου είναι άχρηστη όταν πάγουν να λειτουργούν. Πώς θα δείξεις έμπρακτα ότι εσύ δεν μνημονεύεις τον αιρετικό επίσκοπο όταν σταματάς να λειτουργείς και ποιο το όφελος. Και αυτός ο λαός που έχεις μαζί σου, πού θα πάει να εκκλησιαστεί, δεν τον σκέφτεσαι. Γι' αυτό λένε τη δικαιολογία, εντάξει, ας τους κάνουμε οικονομία να πάνε οπουδήποτε και ας μνημονεύουν τους αιρετικούς. Όχι, πάτε, εφόσον έπεισες το μνημόσυνο, να συνεχίσεις να λειτουργείς για να μαζέψεις τα πρόβατά σου, να μην πάνε από εδώ και από εκεί στους λοιπούς.